Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που εισάγει πρόστιμα ύψους έως και 50 εκατομμυρίων ευρώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αρνούνται να αφαιρέσουν δημοσιεύσεις οι οποίες προωθούν τη ρητορική μίσους ή ψευδείς εγκληματικές πληροφορίες. Οι καθαρά εγκληματικές πληροφορίες θα πρέπει να αποσύρονται μέσα σε 24 ώρες από την κοινοποίησή τους, ενώ όσες περιλαμβάνουν εγκληματικό περιεχόμενο μέσα σε 7 ημέρες. Μερικοί διαφωνούν λέγοντας ότι το νομοσχέδιο αυτό θα υποχρεώσει τις εταιρείες να αφαιρούν πάρα πολλές αναρτήσεις, κάτι που θα περιορίσει την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή ενός Σύρου μετανάστη που τον Φεβρουάριο έκανε μήνυση στο Facebook επειδή δεν απέσυρε αναρτήσεις που τον δυσφημούσαν. Το 2015, ο μετανάστης είχε βγάλει σέλφι με τη Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ. Ανώνυμοι χρήστες του διαδικτύου τον παρουσίασαν σαν τον βομβιστή των Βρυξελών.